Στο 0,05% διατήρησε τα επιτόκια του ευρώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συνεδρίασε την Πέμπτη στη Βαλέτα της Μάλτας. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης Μάριο Ντράγκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της ποσοτικής χαλάρωσης μετά τον επόμενο Σεπτέμβριο, όμως εξέφρασε και την ανησυχία του για τις επιπτώσεις στην Ευρώπη από τις αναδυόμενες αγορές. While euro area domestic demand remains resilient, ενώ η τοπική ζήτηση στη ζώνη του ευρώ παραμένει ανθεκτική, οι ανησυχίες για τις αναπτυξιακές προοπτικές των αναδυομένων αγορών και οι πιθανές επιπτώσεις για την οικονομία από τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις αγορές εμπορευμάτων εξακολουθούν να προειδοποιούν για κινδύνους στις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να τυπώνει χρήμα για να ενισχύσει τον πληθωρισμό που τον περασμένο μήνα έπεσε κατά 0,1% ενώ στόχος είναι η διατήρησή του σε ποσοστά που να πλησιάζουν το 2%. Ο Μάριο Ντράγκη ζήτησε τη συμβολή των εθνικών κυβερνήσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που να στηρίζουν μεν την ανάκαμψη της ζώνης του ενιαίου νομίσματος αλλά και να ευθυγραμμίζονται ταυτόχρονα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.